Τώρα, κυρίες και κύριοι, τον Ιούνιο θα γίνει η επιστροφή των υπερχρεώσεων της ρήτρας αναπροσαρμογής έως 600 ευρώ στους καταναλωτές. Παράλληλα, σύμφωνα με την εξειδίκευση των νέων παρεμβάσεων από τους αρμόδιους υπουργούς, έρχεται παράταση της επιδότησης για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, καθώς και σχέδιο για τη σταθεροποίηση των τιμών λιανικής στα 15 έως 20 λεπτά του ευρώ. Για μια νέα δυναμική δέσμη παρεμβάσεων που θα απορροφήσει το 70 έως 80% των αυξήσεων στην τιμή της κιλοβατόρας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την παρουσίαση των νέων μέτρων στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Αφορά οικιακούς καταναλωτές για χρεώσεις της κύριας κατοικίας τους, οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί από τις εκπτώσεις που έχουν εκδοθεί μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Η επιδότηση θα χορηγηθεί στους λογαριασμούς IBAN του καταναλωτή. Το ποσοστό επιδότησης αφορά νοικοκυριά με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ, καλύπτουμε δηλαδή το 95% των οικοκυριών. Τα μέτρα ξεκινούν με την επέκταση επιδότησης ρεύματος για Μάιο και Ιούνιο. Φτάνει στα 56,6 ευρώ έως τις 300 κιλοβατόρες για τον Μάρτιο, από 72 ευρώ τον Απρίλιο και 40 ευρώ τον Μάρτιο. 10 ευρώ είναι η επιδότηση για κάθε 100 κιλοβατόρες από τις 300 κιλοβατόρες και πάνω. Το μεγάλο ενδιαφέρον των καταναλωτών όμως έχει στραφεί στην επιστροφή χρημάτων έως 600 ευρώ. Το 60% της επιβάρυνσης από τη ρήτρα αναπροσαρμογής θα γίνει τον Ιούνιο για τους λογαριασμούς από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαΐου του 2022. Οι ημερομηνίες αφορούν την έκδοση του λογαριασμού και όχι πότε έγινε η κατανάλωση. Τα χρήματα θα πιστωθούν στο IBAN που έχουν δηλώσει οι πολίτες. Αφορά όλους τους φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος με οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ. Το πακέτο στήριξης αυτό προβλέπεται στον δημοσιονομικό σχεδιασμό που καταθέσαμε πριν από μερικές μέρες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και αναμένουμε ότι θα επηρεάσει θετικά και τον πληθωρισμό. Η επιστροφή αφορά από 18 έως 600 ευρώ και η ειδική πλατφόρμα που φτιάχνουν το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα είναι έτοιμη τον Ιούνιο για να υποδεχθεί τα περίπου 6 εκατομμύρια αιτήματα καταναλωτών. Θα χρειαστούν στοιχεία από το TaxisNet, τον αριθμό φορολογικού Μητρώου και να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό IBAN όπου θα μπουν τα χρήματα. Στα θετικά ότι δεν θα χρειαστεί να δηλώσουν τις χρεώσεις των λογαριασμών και όλα τα στοιχεία που αφορούν τις καταναλώσεις και τη ρήτρα αναπροσαρμογής θα προέλθουν ηλεκτρονικά από τους παρόχους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι λογαριασμοί νοικοκυριού που είχαν ρήτρα αναπροσαρμογής για το εξάμηνο 1.000 ευρώ. Η έκπτωση από το κράτος αλλά και τον πάροχο φτάνει συνολικά στα 400 ευρώ. Η καθαρή επιβάρυνση του νοικοκυριού είναι 600 ευρώ. Αυτό σημαίνει επιστροφή του 60% των 600 ευρώ, δηλαδή 360 ευρώ. Αν υπήρξε μεγαλύτερη κατανάλωση και η ρήτρα αναπροσαρμογής ήταν στις 2.000 ευρώ και η έκπτωση από την επιδότηση κράτους και παρόχου ήταν 700 ευρώ, η καθαρή επιβάρυνση φτάνει τα 1.300 ευρώ. Επειδή όμως το ανώτατο ποσό της επιστροφής φτάνει τα 600 ευρώ, τόσα θα πάρουν και οι καταναλωτές. Από τον Ιούλιο θα τεθεί σε λειτουργία και ο δεύτερος μηχανισμός με οριζόντια επιδότηση του ρεύματος στην πηγή, ώστε να σταθεροποιηθεί η τιμή λιανική στα 15 με 20 λεπτά η κιλοβατόρα. Υιοθετούμε ένα μοντέλο δραστικής παρέμβασης στην ελληνική αγορά ενέργειας που αποσυνδέει τη λιανική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από τη διεθνή χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιλαμβάνει το κυβερνητικό πακέτο για την επιστροφή των χρημάτων στα νοικοκυριά αφήνουν εκτός ενίσχυσης αρκετούς καταναλωτές. Εκτός μένουν όσοι έχουν φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα πάνω από 45.000 ευρώ, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα εκ των υστέρων διόρθωσης του ύψους του εισοδήματος. Το επίδομα καλύπτει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος μόνο για την κύρια κατοικία και συνεπώς όσοι έχουν δηλώσει στην εφορία δευτερεύουσες ή εξοχικές κατοικίες δεν θα λάβουν για αυτές την ενίσχυση. Μένουμε στο θέμα. Καλησπέριζω τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη για το σχόλιο του. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Λοιπόν, χαμένη στη μετάφραση, θα έλεγα έτσι έναν τίτλο, οι πολίτες. Mm-hmm. Γιατί έγιναν οι εξειδικεύσεις, αλλά έχουμε πολλές ασάφειες, πολλά θολά σημεία. Να ξεκινήσουμε βεβαίως και από μια επικοινωνιακή διάσταση που έδωσε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Υποσχέθηκαν τα 600 ευρώ επιστροφή στους λογαριασμούς, αλλά μάλλον ή κάτι δεν έχει υπολογιστεί σωστά ή κάποιο ενδεχόμενο. Επομένως, έτσι μπήκε ψηλά ο πύχης. Ναι. Γιατί αν δούμε τον συνολικό λογαριασμό, οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι οι ασάφειες υπάρχουν. Υπάρχει και μια φιλοσοφία, διακρίνω, ότι αφήνει την εσχροκέρδεια πείραχτη. Δηλαδή, παίρνουν από τον προϋπολογισμό για ακόμη μια φορά χρήματα, δηλαδή τα χρήματα των φορολογουμένων, και πάλι οι πολίτες θα πρέπει να πληρώσουν τα υπερκέρδη των εταιριών, γιατί θυμόμαστε όλη την υπόσχεση ότι θα φορολογηθούν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα ερωτήματα που τίθενται και δεν έχουν απαντηθεί. Ποιο είναι το μερίδιο, για παράδειγμα, που πληρώνει το κράτος, ποιο είναι το μερίδιο που πληρώνουν οι εταιρείες,
Και τι πληρώνουν οι πολίτες. Αυτό βέβαια μπορούμε να το απαντήσουμε εύκολα, γιατί σίγουρα είναι, είναι το περισσότερο, το ημερίδα του λέοντος στους πολίτες. Επίσης, πρέπει να απαντηθεί και άλλα ερωτήματα, γιατί ο κ. Μητσοτάκης, για παράδειγμα, έλεγε τη ρήτρα αναπροσαρμογής ότι θα απορροφηθεί. Από τα μέτρα. Σήμερα ακούγαμε τους υπουργούς, έλεγαν ότι θα πρέπει να την πληρώσουν οι πολίτες. Επίσης, κάποια μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν και τα οποία στην πραγματικότητα υπήρχαν και τώρα προσπαθούν να παρουσιαστούν ως καινούργια, μια ειδική πλατφόρμα ακούσαμε και αυτοί δεν έχουν καταλάβει πολύ πώς θα την χρησιμοποιήσουν. Εν πάση περιπτώσει, γιατί τα λέω αυτό, διότι οι πολίτες αυτό που θέλουν είναι μια πραγματική διάσταση του προβλήματος αλλά και της λύσης. Όχι να τους πουλούν φύκη για μεταξωτές κορδέλες, γιατί στο τέλος αποδεικνύεται ότι αν αποδειχθεί το μέγεθος μια έτσι απατηλό των όσων έχουν εξαγγελθεί, η οργή θα μεγαλώσει. Καθαρές κουβέντες, καθαρές απαντήσεις νομίζω δεν έχουν δοθεί. Αν και κάποιος λοιπόν περιμένει να του επιστραφούν 600 και δει ξαφνικά του πιστώνονται 130, ναι, τυχαία τα νούμερα, δεν θα του αρέσει και πολύ. Δεν θα του αρέσει. Και άρα χειροτερεύει την κατάσταση εκείνου που υποσχέθηκε κάτι πολύ διαφορετικό. Βέβαια. Και βεβαίως αυτό το οποίο θέλω να σταθώ είναι ότι κάθε φορά έχουμε ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα όμως που πολλαπλασιάζεται όταν οι λύσεις οι οποίες δίνονται δεν αντιμετωπίζουν την παθογένεια, τη ρίζα του προβλήματος με δίκαια μόνιμους μηχανισμούς, με δίκαια χαρακτηριστικά μόνιμους μηχανισμούς, αλλά έχουμε μια επιμονή όπως γίνεται, όπως κάνει η κυβέρνηση σε κάθε μέτρο. Γιατί δεν θα πει κανείς ότι δεν είναι καλοδεχούμενο. Μια τέτοια παρέμβαση είναι καλοδεχούμενη. Το θέμα είναι όμως να δίνεται στην πραγματική διάσταση και με διάθεση δικαιοσύνης που αντιμετωπίζει και τις στρεβλώσεις. Υπάρχει κανένας που λέει ότι δεν υπάρχουν στρεβλώσεις? Όλοι το αναγνωρίζουν. Μόνο στην κυβέρνηση κάνουν τα στραβά μάτια για ευνόητους λόγους που έχουμε πει πολλές φορές, που δημιουργεί πολλές υπόνοιες. Νομίζω ότι και σε αυτήν την παρέμβαση το ίδιο θα επαναλάβουμε. Για να δούμε, όταν θα αρχίσουν να πιστώνονται τα χρήματα, εκείνο που θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι, και όταν επίσης αρχίσουμε να λαμβάνουμε και τους επόμενους λογαριασμούς με προσμετρημένα τα μέτρα. Ναι, και αυτό, Γιώργο, και επίσης και κάτι ακόμη. Πιστεύει κανείς ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχει λυθεί το πρόβλημα, θα έχει υπερβεί, θα έχουμε ξεπεράσει την κρίση? Όχι. Μετά τι γίνεται? Γνωρίζουμε βεβαίως. Θα δούμε. Ναι, οι εκλογές από μόνο τους δεν λύνουν το πρόβλημα όμως. Επίσης, γνωρίζουμε από την άλλη πλευρά ότι και τα δημοσιονομικά είναι πολύ συγκεκριμένα. Όμως, να αντιμετωπιστεί και η εσχροκέρδεια, να δούμε τι γίνεται με τους ηλεκτροπαραγωγούς. Ερωτήματα δηλαδή βάζουμε, τα οποία είναι ερωτήματα όμως και των πολιτών, της κοινωνίας. Δημήτρη Κουκλουμπέρη, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.